και σε ένα καθαρό ανοίξει την καλοσύνη. Καταρχάς, καλά, καλησπέρα έχουμε πει με όλους, αλλά στο πούμε για το μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαστε εδώ, αγαπητοί φίλοι. Μαζί βεβαίως είναι και ο Γιάννης Σοδέδες, είναι υποψήφιος. Ας έγινε να πείτε ένα μικρότερο εισιτήριο. Καλή είμαστε και στην Γιάννη. Βλέπω στο βάθος και τον πρόεδρο εδώ των κριτικών, τον φίλο του Δημήτρη τον Γιαννούλη, που έχει έρθει εδώ και ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Να ξεκινήσω με κάτι λίγο έτσι περίεργο που δεν ξέρω αν λέγεται σε προεκλογικά, αλλά εγώ θα το πω. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σπουδαία και σημαντική ημέρα για το Μενίδη. Ποια είναι η ημέρα αυτή? Στις 25 του Απρίλη το 1821, από εδώ ξεκίνησαν οι Μενιδιάτες με το μελέτη του Βασιλείου, τους Λεκαίους και τους Κουρτανιούτη από εδώ και τους Μεσογείτες με τον Γιάννη τον Τάβαρη. Την παραμονή 24 το βράδυ ξεκίνησαν από εδώ και 25 του μήνα ξημερώνοντας απελευθέρωσαν την Αθήνα. Να ευχηθούμε λοιπόν όπως από εδώ τότε πριν από 200 τόσα χρόνια ξεκίνησε το Λεφούσι, ξεκίνησε το ποτάμι που απελευθέρωσε την Αθήνα, έτσι και πάλι από το Μενίδη να ξεκινήσουμε για να φέρουμε τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται την πατρίδα μας από όλα αυτά που έχουμε βιώσει. Νομίζω είναι μια συμβολική μέρα και εγώ δεν το είχα σκεφτεί και μάλιστα κάποιος φίλος μου το είπε, μου λέει 25 του μήνα το θυμάσαι, την Αθήνα ρε παιδιά, και, τους είπα, και μου το θύμισε και νομίζω ότι πρέπει να είστε και περήφανοι ακριβώς για αυτό το ιστορικό συμβάν που έγινε από εδώ, αλλά και συμβολικά και εξωτερικό. Πέρυσι με την ευκαιρία αυτή κάναμε την παρουσίαση. Ναι, αυτό πήγα να πω. Πέρυσι το κάναμε. Πέτρο, έτσι πέρυσι την ίδια ημερομηνία κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου σου. Λοιπόν, και έτσι να ξεκινήσουμε. Η ίδια ημερομηνία ήταν. Ναι. Φέρτε πιο κοντά. Για να ξέρετε το περισσότερο. Ένα. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι και συντρόφοι, πάλι δεν ακούγεται, δεν πειράζει. Πάλι δεν σε γνωρίζει κάτι που κάνεις. Θέλω να φέρω πιο κοντά. Δεν πειράζει. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, 3 εβδομάδες και λίγο έχουν μείνει, μέχρι τις κρίσιμες αυτές εκλογές που θα γίνουν στη χώρα μας. Και είναι πραγματικά κρίσιμες, το βιώνουμε και το γνωρίζουμε όλοι, ακριβώς γιατί θα σηματοδοτήσει μια μεγάλη αλλαγή για την πατρίδα μας. Αν τελικά συνεχίσει αυτό το καθεστώς όπως έχει καθιερωθεί της κυβέρνησης, έλα ακούγομαι, της κυβέρνησης Μητσοτάκη ή αν θα κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή να ανατρέψουμε αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ, ξεκινάμε από όλη την Ελλάδα, ξεκινάμε και από τις Αχαρνές, ακριβώς για τη μεγάλη ανατροπή, για τη μεγάλη αλλαγή που θα φέρει με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, που θα αλλάξει τη μορφή της διακυβέρνησης της χώρας μας με διαφάνεια, δημοκρατία και κυρίως δικαιοσύνη παντού, που είναι και το κύριο σύνθημα του κόμματός μας, δικαιοσύνη παντού για όλα αυτά που έχουν γίνει απέναντι σε ένα σύστημα που βιώνουμε, ένα σύστημα διαπλοκής, ένα σύστημα που στηρίζει την ολιγαρχία, ένα σύστημα που στηρίζει την εξωκέρδεια και τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε απέναντί μας ένα σύστημα εχθρικό που μας καταπολεμάει. Το σύστημα της διαπλοκής, το σύστημα το μηντιακό που όπως βλέπετε, αλλά και το δημοσκοπικό που είναι απέναντί μας, κατευθυνόμενο, ταϊσμένο και διαμορφώνει όσο είναι δυνατόν μία κοινή γνώμη η οποία δεν έχει καμία αντιστοιχία με την πραγματικότητα και με την κοινωνία. Το εκλογικό κλίμα το βλέπετε. Προσπαθούν όσο είναι να είναι ένα κλίμα οξίας αντιπαράθεσης, ένα κλίμα τοξικό
και κυρίως μακριά από τα κύρια προβλήματα της κοινωνίας που θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο σε κάθε εκλογική διαδικασία και σε κάθε προεκλογική περίοδο, γιατί αν μη τι άλλο σε μια προεκλογική περίοδο χρειάζεται να συζητήσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, να κάνουμε προτάσεις για λύσεις και με αυτό να πείσουμε τους συμπολίτες μας ή τους Έλληνες να μας ψηφίσουν. Βλέπετε ότι πάρα πολύ συντονισμένα μεταστρέφουν την κοινή γνώμη αλλού. Μας έτυχε ένα πρόβλημα που μας λείπει σε όλους πριν λίγες μέρες, το θέμα του Γεωργούλη. Κάθετα του Ευρωβουλευτή, χωρίς καμία αναβολή και αναστολή, και ο Πρόεδρός μας και το κόμμα πήραν απόφαση μέσα σε 15 λεπτά και για διαγραφή, και βγάλαμε τη θέση ότι είμαστε υπέρ αυτών των ανθρώπων, το υπέρ των θυμάτων, είμαστε κατά της έμφυλης βίας, κατά όλων αυτών που ζούμε. Και όμως βλέπατε ότι σκεμμένα το κρατάγανε και το κρατάνε ακόμα στην επικαιρότητα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, ακριβώς για να μην συζητάμε τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Βλέπετε τώρα τις τωρινές μέρες και τη δραχμή, έχουν ανασύρει και λένε τι θα γίνει με τη δραχμή. Και κυβερνήσεις τερατογένεσης μας λένε ότι θα δημιουργηθούν. Ένα εσωτερικό πόλεμο της ακροδεξιάς που επίσης το προβάλλουν, που δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κοινωνία, το βιώνεται. Κι όμως βλέπετε πως είναι επικαιρότητα και όταν ενημερωνόμαστε και τι ακούμε. Μακριά από την καθημερινότητα που είναι πολύ διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζουν. Ενώ εμείς τι λέμε, οι εκλογές με την απλή αναλογική, οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι και η εγγύηση για τη διαφάνεια και για τη χρηστή διαχείριση. Σύστημα κυβερνήσεων συνεργασίας υπάρχει από χρόνια σε όλη την Ευρώπη και εδώ τι μας απαντάνε, δεν είναι ακόμα στην κουλτούρα μας. Κι όμως είναι στην κουλτούρα της αριστεράς, γι' αυτό το λόγο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την απλή αναλογική και πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι οι πιο σταθερές και όχι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, όπως μόνο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι αυτή που το προτείνει, που είναι όμως μια πολύ μικρή μειοψηφία στο λαό. Διότι όλα τα κόμματα μαζί βλέπετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο λαό και αντιστρέφουν την ψήφο του κόσμου. Ενώ με την απλή αναλογική κάθε ψήφος είναι ισότιμη, κάθε ψήφος έχει τη βαρύτητά της. Τι σημαίνει η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ? Σημαίνει αύξηση των μισθών, σημαίνει μείωση των τιμών, σημαίνει ρύθμιση των χρεών και κυρίως ένα κράτος δικαιοσύνης, ένα κράτος δίκαιο και αποτελεσματικό. Και αν έχετε προσέξει τις τελευταίες μέρες, ακόμα και ο Μητσοτάκης έχει στρέψει πλέον αυτά που έλεγε, δεν μιλάει για δεύτερες εκλογές, γιατί καταλαβαίνει και το βιώνουμε ότι πλέον η μεγάλη πλειοψηφία του λαού δεν είναι προς τα εκεί. Και γι' αυτό και ο ίδιος λέει ότι θα έχουμε μία εκλογή που θα κρίνει, αν το έχετε προσέξει. Ακριβώς γιατί δεν μπορούσε πλέον να σταθεί σε αυτό που έλεγε τη μονοκομματική κυβέρνηση, μια και οι μονοκομματικές κυβερνήσεις για μας είναι ένας παράγωνας στάθειας, μια και το μόνο κόμμα που θα προσδοκούσε σε δεύτερες εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς για να καλύψει τα σκάνδαλά του, τη διαπλοκή. Είδαμε την κυρία Σοφία Νικολάου τότε στο Υπουργείο Υγείας με 10 δις και γενικά η κυβέρνηση πάνω από 10 δις απευθείας αναθέσεις. Τα βιώνουμε ανεξέλεκτα όλα αυτά τα πράγματα. Που και ποια είναι η ουσία για αυτούς? Το παν για αυτούς είναι η επικοινωνία. Έχουν μία μονταζιέρα που καταφέρνουν να στρέφουν και το βλέπω και εγώ όταν βρίσκομαι είτε σε τηλεοπτικά παράθυρα οτιδήποτε, μόλις ανοίγει ένα θέμα, «Α, και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό» και λέω, «Ρε παιδιά, εντάξει, εγώ να συμφωνήσω». Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε. Σήμερα κρίνουμε μία κυβέρνηση 4 χρόνων. Δεν κρίνουμε μία κυβέρνηση 2 ή 6 μηνών να πούμε ότι δεν τα κατάφερε. Και βλέπετε πώς έξυπνα και οι δημοσιογράφοι που βρεθούμε, αλλά και οι αντίπαλοι μας στρέφουν τη συζήτηση, τι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, διαστρεβλώνουν πραγματικότητες, διαστρεβλώνουν ότι τότε πήραμε μια χώρα κυριολεκτικά διαλυμένη, μια χώρα που ήταν υποκατάρρευση και καταφέραμε να τη στήσουμε όρθια, να βγούμε από τα μνημόνια και να αφήσουμε και 37 δις μαξιλάρι για την επόμενη κυβέρνηση, να στήσουμε μια υγεία διαλυμένη, να στήσουμε μια οικονομία διαλυμένη και μια κοινωνία με ανεργία που ήταν πάνω από 29% αυτή την περίοδο και καταφέραμε να τη ρίξουμε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και βλέπετε πώς αποφεύγουν. Ένα, τώρα είναι στην επικαιρότητα το θέμα του debate που ο πρόεδρός μας και εμείς ως κόμμα προτείνουμε να γίνουν 2 debate, το ένα με όλους τους αρχηγούς
και ένας ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Και βλέπετε ότι αρνούνται, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης να σταθεί απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι προσπαθούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε, είτε με αυτές τις συγκεντρώσεις, είτε στην προεκλογική όλη διαδικασία, είτε στις γειτονιές που βρισκόμαστε και γυρνάμε, είναι να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε, που είναι το πιο σημαντικό και το πιο σπουδαίο που μπορεί να γίνει. Διότι κουβεντιάζοντας μιλάς με την κοινωνία, έρχεσαι κοντά στην κοινωνία, και για μένα είναι ένα θέμα δημοκρατίας, πλέον μια δημοκρατίας που είδατε πόσο έχει πληγεί με τις υποκλοπές, πώς μπορέσανε όμορφα και καλύψανε, που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου είχε προκύψει ένα τέτοιο θέμα, η κυβέρνηση θα είχε πέσει την ίδια στιγμή. Και εδώ όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά όχι μόνο το καλύψανε, αλλά και στην ουσία μας λένε ότι δεν έγινε σχεδόν τίποτα, ακριβώς γιατί έχουν αυτή την ικανότητα που είναι εκπαιδευμένοι να παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο και να μεταθέτουν τις ευθύνες σε ό,τι έχει γίνει, σε άλλους ή και σε εμάς. Και το βλέπετε πόσο, με πόσα ψέματα και πόσο πρόστιχα κάνουν αυτή τη διαδικασία. Έχουμε δει τον Πρωθυπουργό, ένας Πρωθυπουργός του «Δεν γνωρίζω, δεν γνώριζα», να ζητήσουμε συγγνώμη σε ό,τι γίνεται, συγγνώμη για τις φωτιές που κάηκε και εδώ, όλοι πάρνει, θα κυβαρεί πόμπη κτλ. Να ζητήσουμε συγγνώμη για τα χιόνια, να ζητήσουμε συγγνώμη για τα τέμπη, να ζητήσουμε συγγνώμη σε ό,τι γίνεται, και όλα με λιγάλα χωρίς ποτέ να αποδοθούν ευθύνες. Εμείς ζητάγαμε, για να λέμε και τι λέμε, ανέκαθεν και ως κόμμα και στην αντιπολίτευση, αλλά και στην κυβέρνηση που είμαστε, εμείς είμαστε αυτοί που στηρίξαμε την ανύπαρκτη πολιτική προστασία, το ξέρω και ως δήμαρχος και ως αντιπεριφερειάρχης που ήμουνα, που ξεκινήσαμε την πολιτική προστασία και κεντρικά ως κράτος, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, και ζητάμε να ενισχυθεί για όλες αυτές τις καταστροφές, και όμως είναι αποψηλωμένη, δεν έχει δοθεί καμία ενίσχυση για όλες αυτές που είναι και ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις καταστροφές. Για τα Τέμπη, ένα συγγνώμη, έφταιγε ο Σταθμάρχης και κανείς άλλος, και βλέπετε ακόμα και το πόρισμα που δόθηκε πριν 2-3 μέρες, πότε δόθηκε, με δική τους επιτροπή, διότι δεν δέχτηκαν η επιτροπή να είναι διακομματική που θα το εξετάσει, πάλι τελικώς υποθήκανε αυτά τα οποία ξέραμε και είχαμε αναδείξει, ότι υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες για την απραξία που υπήρχε στην ανάπτυξη του τρένου. Εμείς ως κυβέρνηση κάναμε τις διπλές γραμμές, δημοκρατήσαμε τη τηλεδιαχείριση και την... Όλα αυτά τα κάναμε, και αντί να τα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία, έφτασε και να τα σταματήσει, και μάλιστα η τηλεδιαχείριση στη Λάρισα, τα έχετε ενημερωθεί, να μην τα επαναλαμβάνω και σας. Από μια φωτιά που είχε πιάσει το 20, δεν την ξαναέφτιαξα να λειτουργήσει ποτέ. Και ποιος έφταιγε, ο Σταθμάρχης, καλώς ήταν, και ο προϊστάμενος του Σταθμάρχη. Και είδατε ότι με αφορμή αυτή την ανίποτη τραγωδία, πώς βγήκε ο κόσμος έξω και διαμαρτυρήθηκε. Και διαμαρτυρήθηκε η νεολαία κυρίως, γίνανε τεράστιες διαδηλώσεις, φαντάζομαι περισσότεροι παραβρεθήκαμε, διαδηλώσεις που είχαμε να δούμε από τη δεκαετία του 80 και από την εποχή του Πολυτεχνείου, τέτοιες δηλώσεις διαμαρτυρίας, που ήταν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και όμως προβλήθηκαν πουθενά. Τις είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πουθενά. Ήτανε δυστυχώς με έναν τρόπο πάρα πολύ μακάβριο, η αιχμή του δώρατος για να βγει ο κόσμος έξω και να διαμαρτυρηθεί και να δείξει την αντίθεσή του προς την κυβέρνηση. Κι όμως με ένα Θεοδωρικάκο που είναι ένας έμπειρος επικοινωνιολόγος, μπορεί και μας παρουσιάζει τα άσπρα μαύρα, και έφτασε πριν λίγες μέρες να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει αίμα. Και θυμόσαστε, αν είναι ποτέ δυνατό, και τι άλλα έχει πει. Κάθε εβδομάδα μας έβγαζε και από ένα πράκτορα. Ένα πράκτορα είπε από την Ρωσία, άλλο πράκτορα από το Πακιστάν, τώρα και μέρες να μας βγάλει. Ακριβώς για να μην σκεφτόμαστε τι γίνεται με την ασφάλεια σε αυτήν εδώ τη χώρα, πόσο τα αστυνομικά τμήματα είναι υποστελεχωμένα, και βλέπετε να υπάρχει βία από αυτό που δεν υπάρχει, είχε υπάρξει ποτέ, παιδική βία, οπαδική βία, σεξουαλική βία, με όλα αυτά τα εγκλήματα, με κλοπές και όλα αυτά που βιώνουμε, και για να καλυφθεί αυτό το κράτος της ανεπάρκειας που οι ίδιοι το δημιούργησαν, που οι ίδιοι το έχουν δημιουργήσει, μας παρουσιάζουν οτιδήποτε άλλο για να μας στρέφουν αλλού. Αυτό λοιπόν εμείς κάνουμε, να κουβεντιάζουμε με την κοινωνία, να κουβεντιάζουμε μαζί σας, να αναδεικνύουμε αυτά τα προβλήματα και κυρίως να κάνουμε προτάσεις. Τι έκανα, μόνο να προσλάβουν αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια και τίποτα άλλο. Να κουβεντιάσουμε για την ακρίβεια. Βλέπαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη και τα Χριστούγεννα και τώρα,
να μας λέει το καλάθι του νοικοκυριού. Τι ήταν στην ουσία αυτό το πράγμα? Μία διαφήμιση των σούπερ μάρκετ. Γύρναγε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και έλεγε στον κόσμο: πηγαίνετε να ψωνίσετε εδώ, χτυπώντας το μικρό μαγαζί, χτυπώντας το μπακάλικο της γειτονιάς, χτυπώντας τους μικρούς επαγγελματίες που δεν μπορούσαν και δεν ανταποκριθούν, αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Δεν είναι τόσο απλό αυτό που βλέπαμε, αν δεν ελάτε εδώ τόσο θα πάρετε το αρνί, τόσο θα πάρετε το κατσίκι, τόσο θα πάρετε το φρούτο. Ήταν συγκεκριμένη πολιτική να στρέψει το κοινό, να στρέψει όλους εμάς προς τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν τεράστια υπεκέρδη. Το ίδιο έγινε και με τους φόρους. Μας λένε ότι έχουμε μειώσει τόσους φόρους, τόσους φόρους. Μα οι έμεσοι φόροι που είναι οι πλέον άδικοι, ούτε ποτέ έχουν μειωθεί πουθενά. Τον ίδιο φόρο για τα καύσιμα θα πληρώσει ο άνεργος, τα ίδια θα πληρώσει ένα φτωχό νοικοκυριό, τα ίδια θα πληρώσει... Ο πιστεύεις. Ποιο? Δεν το έχω. Ποιος το έχει πάρει, Γιάννη, εσύ το έχεις... Α, έλα, δώσ' το στο... Έλα, δώσ' το Γιώργο. Τους έμεσους φόρους που είναι οι πιο άδικοι, είχαμε αύξηση μόνο από το ΦΠΑ που εμείς προτείνουμε, τουλάχιστον ο ΦΠΑ στα τρόφιμα που είναι ήδη πρώτης ανάγκης να μειωθεί και να πέσει, είχανε 4 δις κέρδη που με αυτά τα κέρδη και μόνο από το ΦΠΑ είναι που κάνει την πολιτική την επιδοματική σήμερα. Να δώσουμε από ένα επίδομα δώρο στους συνταξιούχους, να δώσουμε εδώ ένα επίδομα δώρο για να μας ψηφίσουν. Αυτή η πελατειακή σχέση που την εγνωρίζαμε είναι αυτή τη στιγμή ανεπτυγμένη στο έπακρο και το καταλαβαίνετε. Προβλήματα καθημερινά, τα ενίκια που με το Airbnb αυτή τη στιγμή που είναι ανεξέλεκτο στην πατρίδα μας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σπίτια να νοικιαστούν ή όποιοι νοικιάζουν τα νίκια να έχουν φτάσει στα ύψη και να μην μπορούν, γιατί νίκη συνήθως φτωχές οικογένειες είναι. Αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη και το βλέπετε και το βιώνουν. Αναδεικνύονται αυτά, ακούγονται πουθενά. Άμα θα δείτε από την τηλεόραση ή από οπουδήποτε ή από όλο το μηντιακό σύστημα, αναδεικνύονται πουθενά. Να πούμε για την ενέργεια, είδατε που έφτασε κάποια στιγμή το ηλεκτρικό ρεύμα που πληρώνουμε. Να πούμε για τα καύσιμα, έφτασε 2 ευρώ η βενζίνη και ενώ και στην Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα έπεφταν οι τιμές, εδώ σταθερές ακριβώς γιατί σέπρατε το κράτος τους έμεσους φόρους. Να πούμε για τις τράπεζες, να πούμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, ακρίβεια, εσχροκέρδεια και κερδοσκοπία ανεξέλεγκτη. Αυτή είναι η ταυτότητα της κυβέρνησης που εμείς σήμερα θέλουμε να αλλάξουμε. Το βιώνουμε, γι' αυτό είμαστε και εδώ, προς όφελος της κοινωνίας και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Υπερκέρδη τα δηληστήρια, υπερκέρδη πάροχοι ενέργειας, υπερκέρδη τράπεζες, υπερκέρδη τα μεγαλοκαταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και τα υπερκαταστήματα. Και όλα αυτά να μαζεύονται τα χρήματα σε λίγους, αυτή ήταν η πολιτική και είναι της Νέας Δημοκρατίας που πρέπει να ανατρέψουμε για να τα χρησιμοποιεί όπως αυτοί θέλουν. Τα επιτόκια των τραπεζών όσοι έχουν δάνεια. Πού ήταν και πού έχουν φτάσει, 5 και 6 φορές απάνω. Και λέμε αυτή τη στιγμή, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια, πριν 15-20 μέρες βάσαμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση, μία πρόταση που και οι φορείς που βρέθηκαν εκεί, επιμελητήρια και τα λοιπά, την επικροτήσανε, ήταν μία πρόταση για συζήτηση στην κοινωνία, μπορεί να σηκώνει βελτιώσεις, αλίμονο, που είχε όμως ένα κύριο, να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Πρώτης κατοικίας δεν είχε γίνει κανένας πληστηριασμός στη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη που διατήρησε τον νόμο Κατσέλη επίσης δεν είχε γίνει. Μετά με το δικό τους νόμο βλέπουμε πού βρισκόμαστε, να πετάνε στον δρόμο ακόμα και μονογονεϊκές οικογένειες, ακόμα και ανέργους. Ήταν πολύ συγκεκριμένη πρόταση, την έχουμε θέσει στην κοινωνία, να μην πω στις λεπτομέρειες και σας κουράζω. Πώς ακριβώς θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Θέματα άλλα για τις μεταφορές, εκτός από το τρένο, βλέπετε πώς αναδείχθηκαν σε όλες τις συγκοινωνίες, εκτός από τα τρένα, ακόμα και στο μετρό, ακόμα και στις αστικές συγκοινωνίες, ακόμα και στα λεωφορεία, πόσες παθογένειες που δεν είχαν αναδειχθεί, που καλούμαστε εμείς να δώσουμε λύση, γιατί η επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Για τη δημόσια υγεία, ποιος έχει κάποια αμφιβολία ότι η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι προς τον ιδιωτικό τομέα και στην ιδιωτική υγεία. Και το ζήσαμε την περίοδο της πανδημίας. Πού είναι ο ιδιωτικός τομέας της υγείας να σταθεί και να βοηθήσει? Πουθενά. Φάνηκε η σπουδαιότητα και ο κοινωνικός ρόλος της υγείας με την πανδημία, που οι γιατροί, δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο, ήταν αυτοί που αντιμετώπισαν όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα
Και σήμερα, αντί να ενισχυθούν τα νοσοκομεία, αντί να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας, πάλι η στροφή είναι, βλέπετε, γιατρούς να φεύγουν ακριβώς γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν και ακριβώς δεν μπορούν να ζήσουν τουλάχιστον με τις αμοιβές αυτές που παίρνουν. Και από για τη δική μας περιοχή, που έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Την περασμένη εβδομάδα επισκεφτήκαμε την Πολυκλινική εδώ στους Τρακομακεδόνες. Μια τεράστια με υποδομή, με πάρα πολλά, πολλές υποδομές μέσα, σύγχρονες, χωρίς καθόλου κόσμο, χωρίς να επικρατεί, χωρίς να υπάρχει καμία στήριξη. Και το ίδιο, μια και μιλάμε για την Ανατολική Αττική, υπάρχει σε όλοι. Έχουμε 13 ή 14 κέντρα υγείας που επί ΣΥΡΙΖΑ τα είχαμε πραγματικά στελεχώσει και λέμε, το πάγιο αίτημα της περιοχής μας είναι να γίνει νοσοκομείο στην περιοχή μας που δεν υπάρχει. Αλλά να είμαστε και ψύχρεμοι, επειδή δεν είναι κάτι εύκολο, παρόλο που η κυβέρνηση μας έθεσε τις βάσεις με τα χρήματα που έδωσε για ενίσχυση τότε η κυπριακή κυβέρνηση, τα πρώτα, ναι, τα 20 εκατομμύρια τότε και είπε είναι μαγιά για να ξεκινήσουμε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα πήρε και τα έκανε πλατείες. Και λέμε το εξής, είναι κάτι πιο μακρόπνοο, δεν πατάς το κουμπί και να γίνει. Τα κέντρα υγείας όμως που είναι στην περιοχή μας, αν ενισχυθούμε, βλέπω το κέντρο υγείας του Λαβρίου που έχει 3 γιατρούς, πραγματικά και στελεχωθούν, που δεν θέλεις και πολλά λεφτά ως κράτος. Ο Γιάννης είναι γιατρός, μπορεί να τα επιβεβαιώσεις ή να πει με πολύ πιο λίγα λεφτά και καμία σχέση με το κόστος ενός νοσοκομείου, μπορούν πραγματικά να προσφέρουν πρωτοβάθμια υγεία και να χρησιμοποιηθούν ως κυματοθράφτης αυτή τη στιγμή προς τα νοσοκομεία και από αυτό το συγκεντρωτισμό που υπάρχει, αλλά και κυρίως κοινωνικά να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Για τους μισθούς, είναι ξεκάθαρη η θέση μας και αυτή είναι η θέση μας για την υγεία. Δημόσια υγεία σαν κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Για τους μισθούς, είναι πάγια η θέση μας αυτή τη στιγμή ότι ο βασικός θα πρέπει να πάει στα 880 ευρώ. Να μην αναλύσω τις δύσκολες συνθήκες με τις οποίες περάσαμε στη διακυβέρνηση που καταργήσαμε τον υποκατώτατο που υπήρχε και όλα αυτά τα πράγματα 300 και 400 ευρώ. Εργασιακές συνθήκες αυτή τη στιγμή, εργασιακές σχέσεις που είναι ανεξέλεκτες αυτή τη στιγμή, ελαστικές σχέσεις όταν πρέπει να υπάρξουν πάλι οι συλλογικές συμβάσεις και στους μισθούς να εφαρμοστεί η ΆΤΑ, το ίδιο και στις συντάξεις που η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κατάργησε τη 13η σύνταξη που θα πρέπει και να δοθούν τα αναδρομικά και όχι αυτό που γίνεται με μια πελατειακή σχέση τώρα, άντε πάνε να δώσουμε ένα επίδομα για να μας ψηφίσουν. Αυτό το οποίο βιώνουμε. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι λέμε ότι ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει αυτό που είπα και πιο μπροστά. Σημαίνει αύξηση μισθών, σημαίνει μείωση τιμών, σημαίνει ρύθμιση χρεών και κυρίως ένα ισχυρό κοινωνικό και αποτελεσματικό κράτος. Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπα στην αρχή, το λέω και τώρα. Με πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργηθεί σταθερή κυβέρνηση συνεργασίας που θα αλλάξει τα δεδομένα και αυτά που γνωρίζουμε στη χώρα μας. Την χώρα μας τη χρεοκόπησαν οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Μην κρυβόμαστε πίσω. Και πάλι αυτή τη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση οδηγείται η χώρα από τη μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το είπε πολύ σωστά ο πρόεδρός μας, ότι τώρα είναι η πρώτη φορά αριστερά. Όταν βγήκαμε το 2015 με μία θηλιά στο λαιμό, με μία χώρα υπερχρεωμένη υποκατάρρευση, αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τη χώρα. Τώρα όμως χωρίς μνημόνια και με σωστή ανακατανομή του πλούτου που σήμερα πάνε σε πάρα πολύ λίγους, μπορεί και το κοινωνικό κράτος να σταθεί και η χώρα μας, αλλά και εμείς να εφαρμόσουμε τα προγράμματά μας ως αριστερά που δεν είχαμε παρόλες τις δυσκολίες τη δυνατότητα τότε και με όλα τα αυτά κάναμε πάρα πολλά και ουσιαστικά βήματα. Γι' αυτό και πρέπει με δύναμη να το πιστέψουμε και να δώσουμε τον αγώνα μας για να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν τελειώσω θα ήθελα να πω και δύο πράγματα, γιατί πρέπει να τα έχουμε και υπόψη μας, τα τοπικά προβλήματα. Σε όσες συγκεντρώσεις έχω βρεθεί, πέρα από τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται για την κεντρική πολιτική σκηνή και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, πάντα αναδεικνύονται και τα τοπικά προβλήματα που πρέπει να τα έχουμε μπροστά και ψηλά στην προεκλογική μας ατζέντα, ακριβώς γιατί ο κόσμος περιμένει και λύσεις, όχι μόνο τώρα που είναι εκλογές, αλλά και για τις επόμενες εκλογές που ακολουθούν, που είναι αμέσως μετά, που είναι αυτοδιοικητικές. Εδώ στις Αχαρνές,
Α, καταρχάς θυμάμαι το 18 που κάναμε το αναπτυξιακό συνέδριο Ανατολικής Αττικής στο Λαύριο με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, με όλη την αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής αλλά και φορείς, και θέσαμε τις βάσεις, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, τις βάσεις για την ανάπτυξη συνολικά της Ανατολικής Αττικής. Για τις Αχαρνές, βλέπω και το φίλο μου εδώ τον Παναγιώτο τον Πολυμενέα που είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ, τουλάχιστον, και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ, ήταν αντιδήμαρχος την περίοδο αυτή, για να μπορέσουμε από την περιφέρεια που εγώ ήμουν αντιπεριφερειάρχης να προτείνουμε και να υλοποιήσουμε έργα για το Δήμο Αχαρνών. Ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος Δήμος, με πάρα πολλά προβλήματα και κοινωνικά προβλήματα, το ξέρετε εσείς που το δείτε καλύτερα, και αναπτυξιακά προβλήματα που χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Θυμάμαι λοιπόν τότε που είχαμε καθίσει, βγάλαμε ένα πρόγραμμα, αν το θυμάσαι Παναγιώτη, για επισκευή 62 σχολείων ή 52 αν θυμάμαι. Σχεδόν τα μισά σχολεία των Αχαρνών που δεν είχαν συντήρηση. Όλα τα έργα που γίνονται αντιπλημμυρικά είναι έργα που έχουν ενταχθεί στο τεχνικό κομμάτι. Θα τα πω, τα έχω μετά. Πρώτα απ' όλα. Λέμε τα πράγματα με το όνομά. Θα τα πω, Παναγιώτη. Θυμάμαι που ξεκινήσαμε με τα σχολεία που είναι μια πρώτη ευαισθησία και μια πρώτη ανάγκη. Υπήρχαν τα σχολεία εδώ πέρα, τα πιο πολλά εγκαταλελειμμένα. Και είχαμε βγάλει ένα πρόγραμμα 3,5 εκατομμύρια να επισκευάσουμε. Πήγαμε σχολείο-σχολείο, επιμετρήσαμε, θυμάμαι. Τι χρειαζόταν για να επισκευαστεί από το σκαλί, από το πεζοδρόμιο, από το φωτισμό, από βαψίματα, ό,τι εν πάση περιπτώσει για να ασχοληθεί. Είχαμε βγάλει μια τεράστια μελέτη που τη δημοπρατήσαμε. Βεβαίως δεν είμαστε τώρα στη διοίκηση Παναγιώτη και δεν έχει σημασία αυτό. Καλό είναι που γίνανε. Τα αντιπλημμυρικά που γίνονται σήμερα. Τα είχαμε εντάξει τότε, θυμάμαι, τα αποχετευτικά. Θυμάμαι κάτω προς τον Κόκκινο Μήλο που δεν είχε τελειώσει το αποχετευτικό. Που το είχαμε ολοκληρώσει εμείς τότε, πάλι από την περιφέρεια σε συνεργασία τότε με το Δήμο. Καθιερώσαμε το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, ένα πάρα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα που λειτουργούσε μέχρι ένα χρόνο πριν και τώρα θα ξαναλειτουργήσει, που βοηθούσαμε περίπου 750 οικογένειες εδώ στις Αχαρνές, οικογένειες που είχαν πραγματική ανάγκη. Και αυτό το πρόγραμμα έγινε στα δύο τελευταία χρόνια της θητείας μας, συνεχίστηκε και στη συνέχεια. Η Θεανόη Φωτίου το είχε ξεκινήσει για όλη την Ελλάδα και εμείς το υλοποιήσαμε εδώ, που ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική στήριξη που λίγοι το ξέρουν σε περιόδους δύσκολες πραγματικά για τις Αχαρνές και για το Λονίδι, μια και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που έχει πραγματικές ανάγκες εδώ. Και είχαμε στήριξη πέρα από τα κοινωνικά προγράμματα που είχα το Δήμο στο κοινωνικό παντοπολείο και όποια άλλα προγράμματα. Το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ ήταν ένα σπουδαίο πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας που το είχαμε καθιερώσει τότε. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα προβλήματα, δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή και δεν κατεβαίνω υποψήφιος για δήμαρχος, αλλά με την εμπειρία, να πω και για τα πολιτιστικά που είχαμε κάνει σε συνεργασία με την ΗΛΕΑ. Βλέπω και τη Σίτσα εδώ. Είχαμε κάνει πάρα πολλά προγράμματα. Είχαμε κάνει το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, κάπου 40-50 συγκροτήματα. Είχαμε φέρει εδώ προγράμματα για την Πάρνηθα. Είχαμε συνεργαστεί με την ομάδα ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου τότε σαν περιφέρεια, που συνεχίζουν οι φορεί αυτοί και χαίρομαι γιατί δείχνουν την πραγματική πολιτιστική ταυτότητα και ιστορία της περιοχής και είναι φορείς που θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Να πω έτσι δύο πράγματα για τον εαυτό μου, αν και δεν το συνηθίζω. Ακριβώς επειδή έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και γνωρίζω και την Αττική και τα προβλήματα και όλη της Αττικής αλλά και κάθε Δήμου χωριστά, αυτό το οποίο μπορώ να πω και δεν είναι ούτε θα ούτε κάποια υπόσχεση, τουλάχιστον αυτή μου την εμπειρία που έχω με τα τοπικά προβλήματα, με τις τοπικές διοικήσεις, με την αυτοδιοίκηση, εάν το φέρει και βρίσκομαι στο κοινοβούλιο, πάλι εκεί θα είναι η βαρύτητά μου, γιατί πολλές φορές, και σωστό είναι, οι βουλευτές που εκλέγονται, άλλοι μπορεί να είναι στην κυβέρνηση, άλλοι μπορεί να είναι σε αδιάφορους τομείς, τα τοπικά προβλήματα της Ανατολικής Αττικής που χρονίζουν, πρέπει ακριβώς και να τα αναδείξουμε και να τα προχωρήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Είτε πολιτισμός είναι αυτός, είτε υποδομές είναι αυτός, είτε κοινωνικά προγράμματα. Και εγώ τουλάχιστον είναι ένας χώρος που το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και εκεί θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις. Όλη μου τη ζωή που ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση, ποτέ δεν είδα το Δήμο ή την αυτοδιοίκηση σαν ένα βήμα
για να πας παραπάνω ή σαν ένα βήμα, δεν ξέρω, έγινε ο κύριος Δήμαρχος ποτέ. Για μένα αυτό που ζούσα ήταν μία προσφορά. Από παιδί ασχολήθηκα με το χωριό μου. Ακριβώς αυτή η ενασχόληση με έφερε δήμαρχο και έτυχε οι πολίτες μας, εκτιμώντας αυτή τη δουλειά, να με τιμήσουν για πολλές θητείες. Ναι, αλλά αυτό που μου έχει μείνει ήταν αυτό που έβγαινε από μέσα μου, να προσφέρω και τίποτα άλλο. Και αυτό που έμεινε τελικά, δεν ξέρω και αν πρέπει να το πω, είναι παρόλο που είναι αρκετά χρόνια δήμαρχος, όπου και να πάω, όλοι Πέτρο με λένε. Ποτέ δεν το είδα ότι θα μπορούσα μέσα από εκεί να είναι ένα βαλτήριο κάτι άλλο. Γιατί και η αυτοδιοίκηση, αλλά και όλες οι δημόσιες θέσεις που μπορεί ο καθένας, και ειδικά όταν είναι με την εμπιστοσύνη του λαού και με την ψήφο του λαού, πρέπει να είναι θέσεις προσφοράς και κοινωνικής και πολιτικής.